Επαναλαμβάνω ότι στην αρχή του Κυρίου Κηρύγματος ευχαριστούμε με όλη μας την ψυχή την Παναγία μας που μας αξίωσε και φτάσαμε τα σήμερα της εορτής της κοινής εορτής και μας αξίωσε και φτάσαμε και στην απόδοση της εορτής της κοινής εορτής, μας αξίωσε και επετελέσαμε αγρυπνία στην απόδοση της εορτής της κοινής εορτής της Παναγίας μας. Την ευχαριστούμε και την παρακαλούμε να μας αξιώνει να εορτάζουμε κάθε χρόνο την μεγάλη αυτή αγάπη την οποία μας δίνει και την ευλογία που μας δίνει και τη σκέπη της και τη βοήθειά της. Όσοι ήρθαμε στην Αγρυπνία χθες το βράδυ, είχαμε μεγάλη ευλογία με τη χάρη του Αγίου Ευχελαίου, με τη Θεία Λειτουργία. Πήραμε δύναμη και εις αυτάς τας μεγάλες ευκαιρίες τα συναισθηματικά, δυσκόλως επιτυχάνεται να παρευρίσκεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό όταν μας δίδεται αυτή η ευκαιρία, καλό είναι να αφήνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε, βέβαια να απολαμβάνουμε αυτές τις ευκαιρίες τις μεγάλες. Είχαμε τονίσει ότι ο άνθρωπος μακράν από τον Θεό δεν επιτυχάνει τίποτε άλλο, είναι μόνο την καταστροφή. Το ετονίσαμε, το είπαμε, το λέγουμε και θα το ξαναλέγουμε. Ένα συγκλονιστικό θέμα το οποίο απασχόλησε τον κόσμο ολόκληρο ήταν τα τελευταία ημέρας μια περίπτωση ατόμων τα οποία απεμάκρυναν τον εαυτό τους από τον Θεό. Η περίπτωση αυτή συνεκλώνησε πραγματικά τον κόσμο, πριν όμως δεν ξέρω πόσοι έχουν εμβαθύνει στο θέμα γιατί έγινε αυτό το κακό. Όλοι, οι περισσότεροι, αν μη και όλοι, έχουμε δει ότι στην Αγγλία, την οποία τη διασχίζει ένας ποταμός μεγάλος, ο οποίος ονομάζεται Τάμεση, εκεί εσοφίστη ένα νεαρό παιδί 20 ετών να εορτάσει, λέγει, τα γενέθλιά του, πρώτο τούτο, το οποίο στην Ορθοδοξία μας απαγορεύεται ρητός. Το έχω τονίσει και άλλοτε, το ξανατονίζω και το ξαναλέγω. Οι χριστιανοί δεν εορτάζουν γενέθλια. Τούτο το οποίο γίνεται και επικρατεί και λέγουν θα εορτάσουμε τα γενέθλια του παιδιού μου και αυτά, όλα απαγορεύονται στο χριστιανισμό, στην Ορθοδοξία. Γιατί? Διότι αιτία να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ή το εορτή γενεθλίων. Ο Ηρώδης εόρταζε τα γενέθλιά του και την ημέρα εκείνη ακριβώς που εόρταζε τα γενέθλιά του και κάλεσε όλους τους επισήμους της Παλαιστίνης, τους μεγάλους, τους αξιωματικούς και τους κυβερνήτες του τόπου, τότε βγήκε η Σαλόμη, η θυγάτια της Ηρωδιάδος και εχόρευσε χωρών, δηλαδή στην εορτή αυτήν των γενεθλίων επικολούθησε και άλλο γεγονός, το φαγοπότι και ο χωρός. Και ο Ηρώδης είδε, λέγει, αυτήν τη θυγατέρα της αμαρτίας, την είδε και τόσο πολύ του ήρεσε ο χωρός, ούτως ώστε την εκάλεσε και της λέγει
ό,τι μου ζητήσεις θα σου το δώσω μέχρι ημίσεως του βασιλείου μου, ακόμη και το μισό βασίλειό μου. Τότε εκείνη δεν του είπε τίποτε και έτρεξε στη μητέρα της, την Ηρωδιάδα, η οποία Ηρωδιάδα ήταν γυναίκα του αδερφού του Ηρώδου, του Φιλίππου. Επήρε την γυναίκα του αδερφού του, την νύφη του δηλαδή, την έπιασε και συζούσε μαζί της παρανόμως. Τούτο έγινε το αιτία να ελεγχθεί υπό του Ιωάννου του προδρόμου, του βαπτιστού, και του έλεγε ουκ εξαιτήσει έκειν την γυναίκα του αδερφού του. Πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται και σήμερα δυστυχώς, και εις τα σημέρα μας είναι κάτι το οποίο υπενθυμίζει η μέρα Νόε, που ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτε άλλο ή μη μόνον το φαγωπότη και την αμαρτία. Και στο σημείο τούτο ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός έχει τονίσει ότι όταν θα έρθω να κρίνω τον κόσμο, ο κόσμος θα βρίσκεται όπως στα σημέρα του Νόε, θα τρώει και θα πίνει και θα αμαρτάνει. Αυτά τα τρία θα κάνει, θα τρώει, θα πίνει και θα αμαρτάνει. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ακριβώς ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ευρισκόμενος δέσμιος υπό του Ηρώδη στην φυλακή, η Σαλόμη τρέχει στη μητέρα της και η μητέρα της την ερμηνεύει, της δίδει παραγγελία, της συμβουλεύει και της λέγει: πήγαινε και πέσει στον Ηρώδη ότι δεν θέλω τίποτε άλλο να μου δώσεις, μόνο να μου δώσεις την κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου επί πίνακη πάνω σε ένα πιάτο. Τότε έτρεξε εκείνη και έφτασε στον Ηρώδη και του λέγει: δεν θέλω τίποτε από ό,τι μου έχεις υποσχεθεί, θέλω μόνο να μου δώσεις την κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου επί πίνακη. Τότε λέγει: ελυπήθη ο Ηρώδης, ελυπήθη, διότι εφοβείται τον κόσμο, αλλά δια τους όρθους, λέει, και δια τους συνανακημένους, διότι ορκίστηκε, έστειλε, λέγει, δήμιον σπεκουλάτορα, ο οποίος, λέγει, απέκοψε την κεφαλή Ιωάννου του Προδρόμου και την έφερε μέσα στο πιάτο και του την έδωκε. Έκτοτε, προσέχετε πολύ το σημείο τούτο, έκτοτε οι χριστιανοί ουδέποτε εορτάζουν γενέθλια. Ουδέποτε εορτάζουν γενέθλια των παιδιών του. Διότι υπενθυμίζουν αυτά τα γενέθλια αίμα και φόνος, ο οποίος εγένετο εις τον μέγιστον των προφητών που εγεννήθησαν επάνω στην γη. Εις αυτήν την περίπτωση παρακολουθούμε τώρα το γεγονός το οποίο ανέφερα στην αρχή. Στην Αγγλία ο νεαρός αυτός εορτάζει τα γενέθλιά του. Γιατί εσοφίστη? Εσοφίστη να καλέσει φίλους του, και έφτασαν μέχρι τα 150 άτομα. Όταν συνεκέντρωσαν αυτούς όλους τους φίλους, ο διάβολος ενήργησε πάλι και πήγε και ενάπλωσε ειδικό πλοίο, το οποίο μετέτρεψε, λέγει, εις δισκοτέκ. Προσέχετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες να δείτε πώς απεμακρύνθηκε ο Θεός από αυτή την σύναξη. Διότι δεν είναι το σύναξη της Αγγέλων, αλλά είναι το σύναξη της Δαιμόνου. Εις την δισκοτέκ αυτή, η οποία μετετράπη το πλοίο το οποίο επερπατούσε μεταξύ ουρανού και χάου των υδάτων, μέσα στην άβυσσο των υδάτων, επάνω σε αυτό το πλοίο, λέγει, έτρωγαν, έπιναν, ασκημονούσαν, εφόρευαν και μετετράπη το πλοίο αυτό σε κόλαση επίγειο. Σε κόλαση επίγειο δεν είναι το πάνω στην επάνω στα ύδατα.
Ξαφνικά όμως πάνω σε εκείνον όλων των χωρών και την αμαρτία, εφόσον έδιωξαν τον Θεό, ακαριέως, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, εκτύπησε το πλοίο με ένα άλλο πλοίο, μεγαλύτερο βέβαια, το οποίο πλοίο που είχε μετατραπεί σε κόλαση, ευηθίστη εντός δευτερολέπτων αυτανδρών. Εντός δευτερολέπτων. Δεν μπόρεσε δηλαδή να κινηθεί κανείς. Και έπεσαν μέσα στον βυθό του ποταμού και των υδάτων, επάνω στην αμαρτία. Αμαρτάνονται. Αποτέλεσμα 63 πνιγμένοι και άλλοι οι οποίοι διασώθησαν σε κακή κατάσταση και άλλους τους οποίους αναζητούν χωρίς να τους έβρουν ακόμη. Συμπέρασμα. Διότι από κάθε μια κατάσταση πρέπει να υπάρχει και ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ανεφέρθη από το στόμα του προφητάν αυτός Δαβίδ, οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Όσοι φεύγουν από κοντά σου, Κύριε, λέγει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ημί μόνον η απώλεια, ο θάνατος. Και σήμερα παρακολουθούμε να φεύγουν οι άνθρωποι από τον Θεό και να πηγαίνουν στην αμαρτία και να ευρίσκονται στην αμαρτία και να ζουν στην αμαρτία και να μην θέλουν να αποχωριστούν την αμαρτία. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός το οποίο με συνέβη στα σημέρα αυτά. Έρχεται ένα κορίτσι το οποίο λέγει ότι έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Φόβο, λέγει, θανάτου. Λέγω, και ποιος θα μείνει ζωντανός σε αυτόν τον κόσμο? Όλοι που γεννηθήκαμε θα πεθάνουμε. Ναι, λέγει, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ έχω 4 χρόνια που γυρίζω όλους τους γιατρούς. Σημειώστε ότι η εμφάνιση του παιδιού αυτού ήταν εμφάνιση μιας κοσμικής χώρας. Δηλαδή με όλα τα επόμενα. Λέω, παιδάκι μου, εδώ στον Άγιο που ήρθες θα γίνεις καλά, θα φύγουν αυτοί οι φόβοι τους οποίους έχεις, αλλά πρέπει να παρμηθείς την κοσμική ζωή. Εδώ που ήρθες δεν υπάρχουν καπνίσματα, δεν υπάρχουν ξενύχτια, δεν υπάρχουν χωροί, δεν υπάρχουν διασκεδάσεις. Εδώ υπάρχουν δάκρυα, υπάρχουν νηστείες, υπάρχουν τριμέρια, υπάρχουν γονατίσματα, υπάρχουν αίματα στα γόνατα, υπάρχουν δάκρυα, αν θέλει να γίνεις καλά. Όχι, λέγει, εγώ τέτοιο πράγμα δεν το θέλω. Είσαι ελεύθερη, παιδί μου, δεν σου είπε κανείς να έρθεις εδώ. Έρθεις εδώ για να γίνεις καλά. Για να γίνεις καλά, σου λέγω ότι αυτή είναι η συνταγή. Νηστεία, προσευχή και πίστη στο Θεό. Εσύ δεν θέλει να αποχωριστείς την κοσμική ζωή, δεν έχω τίποτε άλλο να σου προσφέρω, είμαι μόνο την αγάπη μου και δεν θα σου αρνηθώ ποτέ μου, όποτε έρθεις με αυτές τις προϋποθέσεις, να προσφέρω και σε σένα ό,τι προσφέρω σε όλο τον κόσμο. Έφυγε περίλυπος η χώρη, όπως παράλληλα χθες στην περίπτωση του πλουσίου του Ευαγγελίου. Του λέγει ο Κύριος ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό, του λέγει, πρέπει να τιμάς τους γονείς σου, πρέπει να μην κλέψεις, πρέπει να μην μιχεύεις, πρέπει να μην ψευδομαρτυρείς κτλ. Και εκείνος απήντησε με όλη του τη ψυχή ότι τάχτα εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου. Από τον καιρό που γεννήθηκα, του λέγει, Κύριε μου, αυτά που μου είπες θα έρθω. Τότε του είπε ο Κύριός μας ότι έτσι εν συλλήπη, του λέγει. Σου λείπει ακόμη κάτι, του λέει. Να το ακούσω, του λέει, Κύριε μου. Και του λέει ο Κύριος, πόλησον πάντα τα υπάρχοντά σου όσα έχεις, διάδος αυτά ψωθείς, δεύρο και δεύρο ακολούθημη και έξις θησαυρών εν ουρανό. Τότε λέει, έσκυψε το κεφάλι του, περίλυπος εγένετο, ειν γάρ έχουν κτήματα πολλά, διότι είχε πολύ πλούτο και χτήματα και περιουσίες. Και έφυγε
έφυγε με τον Χριστό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα, διότι όλος ο κόσμος δεν θα ακολουθήσει τον Χριστό. Όλος ο κόσμος δεν θα σωθεί, δυστυχώς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας στον κήπο του Γεθσεμανή είπε την φράση εκείνη στον πατέρα του. Πατέρα μου, του λέγει, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο απαιμού, του λέγει. Διότι βλέπω ότι θα πάρω αυτό το ποτήρι του θανάτου, θα σταυρωθώ για αυτόν τον κόσμο και πρέπει μετά από τη σταύρωσή μου κανείς, απολύτως κανείς, να μην πάει στην κόλαση. Πλην όμως, επειδή είμαι Θεός και βλέπω το τέλος του κόσμου τούτου, βλέπω ότι δεν θα με ακολουθήσουν όλοι και η θυσία μου θα πάει κατά κάποιον τρόπο χαμένη δι' αυτούς. Θα χαθεί, θα θυσιαστώ και δεν θα την εκτιμήσουν τη θυσία μου. Δι' αυτό σε παρακαλώ, του λέγει, αν είναι δυνατόν, παρεθέτω απαιμού το ποτήριον τούτο. Και αμέσως όμως ο Κυριός μας προσθέτει το δείγμα της πλήρους ταπεινώσεως και υποταγής του στον Θεόν Πατέρα και του λέγει πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλά σύ Πάτερ, να μην γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου. Και έτσι ο Κύριος μας σταυρώθη και η θυσία του δυστυχώς δεν έχει λάβει χώρα προς σωτηρία όλων των ανθρώπων επί της γης. Θα σωθούν μόνο εκείνοι οι οποίοι θα τον παραδεχθούν ως Θεόν αληθινόν και σωτήρα του κόσμου. Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο είναι πάλι επίκαιρο και το οποίο το βλέπουμε καθημερινώς και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, διότι έχουν άγνοια από την Αγία Γραφή και προπάντων από την Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται σε ένα σημείο ότι ο Θεός θα επιτρέψει, λέγει, και θα κατακαεί το τρίτον της γης. Θα κατακαεί το τρίτον της γης. Τώρα πώς θα κατακαεί αυτό? Διάφορες ερμηνείες δίδονται στο σημείο τούτο και οι ερμηνείες αυτές πραγματοποιούνται στα σημέρας μας. Κάθε χρόνο σε αυτό τον δύσμερο, τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, κλαίωμε και θρυνούμε την καύση ολοκλήρων δασών. Πώς καίονται αυτά τα δάση? Καίονται τυχαία? Ή άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων υποκινούνται υπό το διαβόλου ανάπτουν τα πυρκαγιά αυτά και καίγονται τα δάση? Χιλιάδες εκατομμύρια στρέμματα γης, πευκόφυτα και με άλλα δέντρα, κατακαίονται κάθε χρόνο. Οι κρατούντες στον τόπο τούτον κάθονται και συζητούν να έβρουν τρόπους να αποφύγουν αυτήν την πυρκαγιά η οποία πετακαίει τους τόπους και τα αποτελέσματα δυστυχώς δεν φέρουν τίποτε εις φως, πλην όμως όλα τα κακά είναι τα ίδια και χειρότερα. Αλλά τούτο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ήταν ένα γεγονός το οποίο να επικρατούσε σε ένα τόπο μόνο, θα ήταν κάπως τα πράγματα λυπηρά με, αλλά και παρηγορητικά. Διότι όλος ο άλλος ο κόσμος θα είχε τα δάση του. Πλην όμως, τι παρακολουθούμε? Παρακολουθούμε ότι ολόκληρος η γη καταχέρει. Από την Κίνα μέχρι τη Ρωσία, από τη Σουηδία μέχρι την Νορβηγία και τη Δανία, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία, από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη, ολόκληρος ο πλανήτης της γης καταχέεται. Και μάλιστα αναφέρουν οι εφημερίδες ότι στη Σουηδία και Νορβηγία τα δάση τα οποία υπάρχουν είναι τέτοια τα δέντρα που δεν καίγονται εύκολα. Και εν τούτης τούτην τη χρονιά κατεκάησαν χιλιάδες στρέμματα γης με τα δάση αυτά, τα οποία κατεχέον το λέγει ως λαμπάδες. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακριβώς δεν πρέπει να παρέλθει από τους χριστιανούς απαρατήρητον, διότι αυτά είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Και τούτα είναι εκείνα τα οποία θα γίνουν στον κόσμο αυτόν. Είτε τα θέλουμε είτε δεν τα θέλουμε, τα γεγονότα τα οποία θα έρθουν, θα έρθουν.
Αλλά να διαβάσουμε μία ανταπόκριση να δείτε πώς έχει γίνει ο κόσμος ολόκληρος μια πυρκαγιά. 12 άτομα έχουν χάσει τη ζωή των και περισσότερα από 3.400.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν καταστραφεί από τα πυρκαγιά που έπληξαν την Νότιον Ευρώπη μόνο. Μόνο την Νότιον Ευρώπη. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 1989, συμφώνως δε προς τις εκτιμήσεις αρμοδίων εμπειρογνωμόνων, οι πυρκαγιές οφείλονται κυρίως στην μεγάλη εφετινή ξηρασία. Προσέξτε τούτο το οποίο είναι ακριβώς αγιογραφικό. Είναι αγιογραφικό τούτο. Η ξηρασία η οποία επήλθε πάνω στην γη έγινε το αφορμή ακριβώς να γίνουν όλα αυτά τα κακά. Επίσης αναφέρει η ανταπόκριση ότι υπάρχει και η απρόσεκτος χρήση φωτιάς στα δάση και τα αντιβάλια, καθώς και στους κεραυνούς, δηλαδή πίπτουν και κεραυνοί από τους ουρανούς οι οποίοι κατακαίουν τα δάση. Η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Ισπανία, στην οποία εξέσπασαν κατά το πρώτο εξάμεινο του έτους 7.951 πυρκαγιές με αποτέλεσμα να καταστραφούν 2 εκατομμύρια στρέμματα δασικής εκτάσεως, ενώ στην Ιταλία σημειώθησαν 5.300 πυρκαγιές και κατεστράφησαν 280.000 στρέμματα, 510.000 στρέμματα απετεφρώθησαν στην Γαλλία. Δηλαδή βλέπει κανείς με το μάτι του, βλέπει την γη ολόκληρη να κατακαίεται. Και τούτο είναι ένα από τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται δια το τέλος του κόσμου. Διότι το τέλος του κόσμου δεν θα είναι φυσιολογικό πλέον, αλλά κάτι το αφύσικο. Τα πάντα θα μετατραπούν, θα μεταστραφούν, θα αλλοιωθούν καιρικές συνθήκες, ο αέρας, το νερό, τα πάντα. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε και εμείς ιδιαίτερα που ακούμε τον Λόγο του Θεού. Θα φύγω και από το θέμα τούτο και να έρθω σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι και αυτό εις τα σήμερα. Σήμερα παρακολουθούμε ότι όλοι οι νεότης είναι ξετρελαμένοι επάνω σε κάτι είδωλα τα οποία ονομάζονται τραγουδιστές. Αυτοί οι τραγουδιστές διασύρουν, παρασύρουν και τα παιδιά μας και ονειρεύονται να βρίσκονται εις τα τηλεοράσεις για να κρατούν ένα μικρόφωνο στο στόμα τους και να τραγούδουν. Και πολλές μητέρες ακριβώς θρυνούν τα τέκνα των, διότι παρασύρονται εις αυτά τα ολισθηράς ατραπούς της καταστροφής. Ένας από αυτούς τους τραγουδιστάς, τους οποίους σήμερα η νεότης τους έχει ως παράδειγμα, διότι τίποτε άλλο δεν έχουν στο σπίτι τους, ή μόνο αυτές τις πλάκες των ραδιοφώνων και τα λοιπά τα οποία υπάρχουν, και ακούνε συνεχώς αυτούς τους αλλαλαγμούς. Για να μην τους πούμε, αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν ανάρθρους φωνά, αλλά πίσω από αυτές τις πλάκες πάντοτε, όπως έχουμε πληροφορίες, υπάρχει ύμνος στον σατανά. Πίσω από αυτήν την πλάκα, εάν την γυρίσεις ανάποδα, υπάρχει ύμνος του διαβόλου. Δι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά τρελαίνονται, διότι ακούνε αυτούς τους ύμνους του διαβόλου. Ένας από αυτούς τους τραγουδιστάς της μουσικής pop από το Καμερούν αντιμετωπίζει την οργή των 15 από τα 45 συζύγους του, οι οποίοι υπέβαλαν μάλιστα αίτηση διαζυγίου γιατί δεν τους έχει αγοράσει αυτοκίνητο. Ο τραγουδιστής είπε στην
πρωτεύουσα του Καμερούν, ότι έχει 45 συζύγους και είναι ήδη μνηστευμένος με άλλα 15, αλλά επειδή 15 από τα συζύγους του δεν χωρούν εις κανέναν αυτοκίνητο, κάμνει αιματηράς οικονομία για να τους αγοράσει λεωφορείο. Αυτούς έχει η νεότης ως παράδειγμα για να παραδειγματιστεί και να συνεχίσει τον δρόμο των δύσκολων αυτών της ζωής. Αυτούς έχει δυστυχώς, και αυτά ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δεν είναι τούτο μόνο, και κατά τα θερινά αυτά σημέρα που ο κόσμος είναι κουρασμένος, βάζουν στο διαπασόν, βάζουν αυτά τις μουσικές παροδίες και ξετρελαίνουν και τους γειτόνους, ο οποίος γείτονας την μπορεί τη στιγμή εκείνη, εάν είναι του Θεού, να προσεύχεται, ο άλλος μπορεί να είναι άρρωστος με 40 πυρετών, ο άλλος μπορεί να είναι ξενυχτισμένος και θέλει να ξεκουραστεί και ούτω καθεξής. Δεν φτάνει ότι να τα ακούσει ο ίδιος, εφόσον τα θέλει είναι ελεύθερος και εφόσον του αρέσουν αυτά τα είδωλα να τα ακολουθήσει και να μιμηθεί με αυτά, να τα ακολουθήσει. Αλλά δεν σου φταίει ο γειτονάς σου, και δυστυχώς έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο ο ένας άνθρωπος να είναι επάνω στον άλλον, καβαλικεμένοι ο ένας επάνω στον άλλον, δηλαδή η μία το έναν διαμέρισμα να είναι πάνω από το κεφάλι του άλλου, ο οποίος δεν ποθεί αυτά τα πράγματα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να υπάρχουν συνεχείς καυγάδες μέσα στις πολυκατοικίες, παρεξηγήσεις, ακομή, δικαστήρια, διαπληκτισμοί, σκοτωμοί και ούτω καθεξής. Είναι η εξέλιξη της κοινωνίας, δυστυχώς, η οποία κοινωνία είναι μακράν από τον Θεό. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις οποίες εάν τα συμμαζεύσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα δούμε ότι ο Αντίχριστος έχει οδηγήσει πλέον τον κόσμο προς την καταστροφή και στην επικράτηση την οποία ο ίδιος έχει προγραμματίσει για να επικρατήσει πλέον εις ολόκληρον τον κόσμο. Αυτά ακριβώς αναφέρει η Αποκάλυψη και βρισκόμεθα στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και συνεχίζουμε από τον στίχον 10 για να δούμε τι λέγει περισσότερο. Η χρονική διάρκεια των αντιχριστιανικών κρατών, αυτών των κρατών της Ευρώπης, τα οποία είναι αντιχριστιανικά, δεν είναι χριστιανικά κράτη, κι αν είναι χριστιανικά, εν τούτης βρίσκονται μακράν από τον Θεό. Αυτά είναι και τα όργανα του Αντιχρίστου, τα οποία ακριβώς θα εργαστούν για να έρθει το τέλος του κόσμου. Θα καταδιώξουν τους χριστιανούς. Δεν θα τους αφήσουν να ζήσουν στον κόσμο αυτόν κατά την συνείδησή τους και κατά την τάξη την οποία έχουν δώσει στον εαυτό τους. Αυτά τα αντιχριστιανικά κράτη θα επικρατήσουν ολίγο χρονικό διάστημα, όσων μικρών ολίγων. Πλην αυτού, το ολίγο δεν αναφέρεται μόνο στον χρόνο των αντιχριστιανικών κρατών, εν σχέση προς την αιωνιότητα, δεν αναφέρεται μόνο στη χρονική έκταση, αλλά και στην ποιοτική ένταση. Δηλαδή θα επιτεθούν στους χριστιανούς, αλλά θα είναι λίγο χρονικό διάστημα ενώπιον της αιωνιότητας την οποία ο Θεός ετοιμάζει για τους πιστούς. Η αντίχριστος, δηλαδή δύναμη στα χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη, είναι ολίγη, μικρά, εν αντιθέσει προς την αντίχριστον δύναμη των προηγουμένων 6 αντιχρίστων βασιλείων, των Ρωμαίων, των Αιγυπτίων, των Ασσυρίων, διότι ο χριστιανισμός των ευρωπαϊκών κρατών περιορίζει την αντίχριστον δύναμη. Δηλαδή έχει μια κατάσταση η οποία δεν αναφέρεται εις πλήρη έκταση πολέμου εναντίον των χριστιανών, αλλά είναι κάπως περιορισμένη. Και συνεχίζουμε για να δούμε τον 11ο στίχο της Αποκαλύψεως, να δούμε τι έχει να μας πει ο 11ος στίχος. «Και το θηρίον ο ειν και ουκέστη και αυτός
εστί ο όγδος, εστί εκ των επτά, εστί και εις απώλειαν υπάγει. Τι θέλει να πει εδώ? Αυτό το θηρίο συνεχίζει ο συγγραφέας, αναφέρεται μετά τα σε επτά βασιλείας ως όγδον, ως όλων των θηρίων. Τούτο είναι ο Αντίχριστος των τελευταίων ημερών του κόσμου. Ο όγδος αυτός βασιλιάς, ο οποίος θα επικρατήσει επάνω στην γη, αυτός είναι ο Αντίχριστος ο ίδιος. Αυτός ο οποίος θα έρθει δια να κυβερνήσει τον κόσμο θα είναι πάσα σατανική δύναμη, η οποία θα είναι εναντίον των χριστιανών. Ο όγδος αυτός κατά σειράν Αντίχριστος είναι, ο σημειώνει ο συγγραφέας, εκ των επτά. Ήδη έχει πνευματική συγγένεια με τα επτά προηγουμένες βασιλείας. Αλλά και αυτός ο Αντίχριστος εις απώλειαν υπάγει και θα καταστραφεί. Εισερχόμεθα εις των 12 στίχων του 17ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Και τα 10 κέρατα αείδες ερμηνεύει ο άγγελος εις τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων, του ερμηνεύει τώρα αυτά τα οποία είδε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες, του λέγει 10 βασιλείς εισήν, ήτινες βασιλείαν ακόμη δεν έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώρα λαμβάνουσι μετά το θηρίο. Θα πάρουν μίαν ώρα βασιλείαν, του λέγει. Μετά την ερμηνεία των 7 κεφαλών, ο συγγραφέας έρχεται στην ερμηνεία των 10 κεράτων. Τα 10 κέρατα ονομάζει ο συγγραφέας 10 βασιλείς. Ότι δεν πρόκειται εντάφτα και πάλι περί βασιλέων, φανερώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, λέγον ότι ούτε βασιλείαν ούπο έλαβον αλλός βασιλείς μίαν ώραν βασιλεύσουσιν μετά του θηρίου. Επομένως, δεν είναι βασιλείς, αλλά ως βασιλείς. Δηλαδή, όμοιοι με βασιλείς. Δεν είναι βασιλείς με επικράτεια και με δύναμη και με εξουσία, αλλά θα έχουν τέτοια δύναμη ως να είσαν βασιλείς. Αυτό το ως βασιλείς μας δίδει ακριβώς να δούμε ότι εκείνη η παρουσίαση στην οποία θα παρουσιάσουν αυτοί οι βασιλιάδες, αυτοί οι κρατούντες, οι ισχυροί, θα έχουν κάποια ομοιότητα με βασιλική εξουσία. Οι 10 λοιπόν αυτοί οι βασιλείς είναι ως επιφάνεια ιστορική τα διάφορα κράτη και η παντοδαπή λαή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ως βάθος δε αυτά τα οποία ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι τα διάφορα αντίχριστα συστήματα κοινωνικά, φιλοσοφικά, ηλιστικά, πανθεϊστικά, αθεϊστικά, κομμουνιστικά, γερμανικού φιλετισμού, τα οποία υπάρχουν εις τας αντιχρίστους βασιλείας του κόσμου. Και τα βλέπουμε. Αυτά είχαμε ομιλήσει στην περασμένη μας συνάντηση, ομιλήσαμε για το κομμουνιστικό σύστημα, το οποίο επέβαλαν εις ένα κράτος τεράστιο χριστιανικών ορισμένα ονόματα. Και με τα παρέλευση ολίγων ετών έρχεται ο Πανάγαθος Θεός και μέσα από εκείνο το τεράστιο, το αχανές κράτος διαφυλάττει, μεγαλώνει, φέρνει στην εξουσία, διότι μην νομίσετε όποιος ανεβαίνει στην εξουσία ότι είναι από τη δύναμη. Ο Θεός θα επιτρέπει. Μην νομίσετε ότι αυτή τη στιγμή όποιος κυβερνήσει τούτον τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, ότι ανέβηκε γιατί έτσι το ήθελε. Άλλος το ήθελε. Ο Θεός επιτρέπει. Και όταν ανέβει κανείς κακός για να κυβερνήσει τούτον τον τόπο, να ξέρετε ότι είμεθα εμείς κακοί και κυβερνούμε από κακόν αυτό. Διότι εις κάποια περίπτωση ρώτησε κάποιος τον Θεό ευσεβής και του λέει, μα πολύ κακός είναι. Γιατί επέτρεψες, Κύριε μου, και απήντησε ο Θεός, εάν έβρισκα χειρότερο θα σας έβαζα να σας κυβερνήσει. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι εις τον Θεό επιτρεπτές ως ένα σημείο. Αλλά επειδή είμεθα εμείς κακοί, ο Θεός επιτρέπει κακούς να μας κυβερνούν. Και πρέπει να είμεθα πάντοτε προσεκτικοί, να μην απομακρυνόμεθα από τον Θεό.
Όπως τα κέρατα είναι υποδεέστερα και προσυρμοσμένα εις τα σκεφαλάς και αποτελούν την δύναμη των θηρίων, κατά παρόμοιον τρόπον και τα υποτεταγμένα κράτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως επιφάνεια και τα διεφθαρμένα συστήματα ως βάθος αποτελούσε την δύναμη των αντιχρίστων βασιλειών. Δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα τα οποία είπαμε προηγουμένως είναι αυτά τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Ο Παναγαθός Θεός τα ανατρέπει, τα εξαφανίζει, χάνονται στο πέρασμα των αιώνων και δεν υπάρχει τίποτε. Ξέρετε ότι αυτές τις μέρες σε αυτόν τον τόπο που βασιλεύουν τώρα αυτούς τους οποίους εξελέξατε με την ψήφο σας έχουν δώσει σύνθημα να μην υπάρξει τίποτε μέσα σε αυτόν τον τόπο που να υπενθυμίζει παρελθόντα. Θέλουν αγάπη και είναι ένα δείγμα του το πολύ καλό βασισμένο πάνω στην Αγία Γραφή και στο Λόγο του Θεού μας και ήρθε τούτος ο τόπος να ευρεθεί σε πλήρη ομόνοια, σε πλήρη αγάπη, σε πλήρη συμφωνία ανθρώπων. Να μην υπάρχουν διχασμοί, να μην υπάρχουν αυτά τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν, αδελφοί μου, και προσέχτεστε γι' αυτό, διότι είναι κάτι το οποίο ο Θεός ευαρεστείται. Καλό είναι να μην ενθυμούμεθα τα παρελθόντα, αλλά να βλέπουμε πάντοτε μπροστά μας και τα μέλλοντα, διότι όλος ο κόσμος πάντοτε καταστρέφει κάποιον ο οποίος είναι διχασμένος. Δυστυχώς τούτη η Ελλάδα σε μια στιγμή ενώνεται, δημιουργεί και σε μια στιγμή χωρίζεται και καταστρέφει ό,τι δημιούργησε προηγουμένως. Είμεθα τέτοια φυλή, τέτοιο κράτος, τέτοιος κόσμος, παρόλο ότι είμεθα χριστιανοί. Δημιουργούμε τον Παρθενώνα για να τον καταστρέψουμε. Δημιουργούμε τις νίκες τις μεγάλες για να τις εξαφανίσουμε. Δημιουργούμε τα ονόματα τα μεγάλα για να επιστρέψουμε πίσω και να τα σπηλώσουμε. Και μην ξεχνάτε πάντοτε ότι ο Κολοκοτρώνης ή το ένας εκ των μεγάλων επιφανεστέρων μαχητών εναντίον του τουρκικού ζυγού. Και αυτός τον εφυλάκησαν μέσα στην πιο βαθιά φυλακή και τον είχαν εκεί καταδικασμένον εις θάνατον. Γιατί, διότι τον ευθόνησαν οι άνθρωποι. Και σε μια στιγμή όταν οι Τούρκοι ήσαν έτοιμοι να ξαναπιάσουν την Ελλάδα, έτρεψαν και έπεσαν στα πόδια του και του λέγουν, αρχηγέ του λέγουν, θέλουμε να μας βοηθήσει. Εσείς τώρα έρχεστε σε μένα, λέγει. Εσείς που ζητάτε να με σκοτώσετε, έρχεστε σε μένα. Και ήρθαν οι Τούρκοι τώρα πάλι πάνω μας, τους λέγει. Ναι, του λέγουν, αρχηγέ. Μπρος, λέγει, ανοίγω ένα λάχο και τα βάζω όλα μέσα όσα μου κάνετε, λέγει. Μπρος εναντίον των Τούρκων. Αυτός ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και καλό είναι να διαβάσετε τα απομνημονεύματά του και των βίων του. Για να δείτε ότι μεταξύ των άλλων δεν ήταν απλώς ένας στρατηγός, αλλά ήταν ένας χριστιανός στρατηγός. Ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος επονούσε τούτο τον τόπο, επονούσε αυτήν την Ελλάδα, την δυστυχισμένη Ελλάδα. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει σε αυτόν τον τόπο αγάπη, ομόνοια. Να μην υπάρχει τίποτε σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος να μας διχάζει, αδερφοί μου. Ο αριθμός 10, τον οποίον βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ως είπαμε προηγουμένως, είναι σύμβολο του πλήθους. Δεν θα πάρουμε αμέσως και να πούμε 10 και να σταματήσουμε εκεί, αλλά συμβολίζει το πλήθος των βασιλειών και των συστημάτων. Επομένως, τα 10 αυτά κέρατα, οι 10 αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως βασιλείς, είναι το πλήθος των συμμάχων βασιλέων της Ρώμης και το πλήθος των διεφθαρμένων κοινωνικών φιλοσοφικών συστημάτων. Μία ώρα λαμβάνουση μετά του θηρίου ή την προσκέρος επικρατούσε. Η επανάσταση της Ρωσίας επεκράτησε ως ένα σημείο και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε αυτός ο λαός ο ρωσικός
αναπνέει πλέον ελευθερία και δημοκρατία. Και όλα αυτά τα συστήματα τα παρελθόντα έρχεται αυτός ο ίδιος ο λαός και αναθεματίζει αυτά τα οποία γίνονται. Αυτός ο ίδιος ο λαός, ο καταπιεσμένος και οι αρχηγοί λέγουν ότι εφταίξαμε, δεν έκαναμε καλά, το παραδέχονται. Τώρα ανοίγουν οι εκκλησίες, οι οποίες στο παρελθόν υπήρχαν εκκλησίες οι οποίες ήσαν στάβλοι, οι οποίοι ήσαν μουσεία, οι οποίοι ήσαν χώροι στους οποίους μέσα εβασίλευε η αμαρτία, μέσα στον ναό του Θεού. Και τώρα ανοίγουν οι εκκλησίες αυτές και επανέρχεται ο κόσμος και δοξάζει τον Θεό και ζητούν συγγνώμη αυτοί οι οποίοι έκαναν όλα. Είναι κάτι το θλιβερό, αλλά και κάτι το οποίο παρακολουθούμε ακριβώς επάνω στους λόγους της Αγίας Γραφής. Τους παρακολουθούμε εδώ, ότι τούτα τα συστήματα λέγει θα κρατήσουν δύο λίγο χρονικό διάστημα, όσον ο Θεός επιτρέψει. Και όλους, ο λίγο χρονικό διάστημα επικράτησε. Τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, δια του μίαν ώραν δηλούται το πρόσχερον, το ευμετάβολον των αντιχρίστων κοινωνικών συστημάτων όλων των αντιχρίστων βασιλείων και το ασταθές των υποτελών βασιλέων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ούτε μία γνώμη έχουσι και την δύναμη και την εξουσία αυτών το Κυρίο διδόασιν. Εδώ έχουμε να παρακολουθήσουμε τώρα πάλι συγκλονιστικά πράγματα. Ξέρετε ότι μέσα στην λεγόμενη ΕΟΚ ότι όλοι σε κάποια ζητήματα έχουν όλοι την ίδια γνώμη. Σας ανέφερα ότι ο Αντίχριστος θα επικρατήσει σε ορισμένους τομείς. Δηλαδή θα έχει στην διάθεση του, στα χέρια του, όλο το φαγητό. Όλο το φαγητό. Δηλαδή θα πιάσει τον άνθρωπο εκεί που πονεί. Και αν δεν υποταχθείς εις το θέλημά του και αν δεν του σου δώσει τη σφραγίδα, δεν θα σου δίνει να φάσει. Το άλλο σημείο το οποίο θα έχει στη διάθεσή του θα είναι το χρήμα. Αυτοί λέγει ότι θα έχουν όλοι μία γνώμη. Παρακολουθούμε τώρα ότι αυτά τα κράτη δυστυχώς μέσα και εμείς μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα. Και καλύτερα να ήταν να βρίσκεται κάποιον, κανένα εμπόδιο, κανένα δυσάρεστο γεγονός, να μας πετάξουν έξω από εκεί για να είμεθα τουλάχιστον έτοιμοι να παλέψουμε εναντίον του Αντιχρίστου. Διότι τώρα θα μας φάει το Θηρίο αυτό. Διότι όλοι λέγει έχουν την ίδια γνώμη. Τι σημαίνει, να το εδώ, αυτό είναι. Τι μιλάει ο λόγος του Θεού, τι λέγει ο λόγος του Θεού. Όλοι λέγει αυτοί οι βασιλείς, όλοι λέγει, θα έχουν την ίδια γνώμη. Την ίδια γνώμη. Τώρα, στο θέμα τούτο των χρημάτων, έχουν την ίδια γνώμη. Να φύγουν όλα τα χρήματα και να επικρατήσει ένα. Δηλαδή να είναι ο Αντίχριστος στο σημείο που θα σου πάρει τα χρήματά σου και θα σου πει: δεν σου τα δίδω αν δεν πάρεις τη σφραγίδα. Το άλλο σημείο το οποίο θα είναι πολύ φοβερό θα είναι το συγκοινωνιακό. Δηλαδή θα πάρει το πλοίο να μπει μέσα και σου πει: έχεις το 666. Δεν μπορεί να πας. Θα πάσεις στο λεωφορείο να μπεις μέσα. Έχεις το 666. Δεν μπορεί να πας. Θα πάσεις στο αεροπλάνο να πάσεις στο σπίτι σου. Έχεις το 666. Δεν μπορεί να μπεις μέσα. Και ούτω καθεξής. Στο σιδηρόδρομο. Όπου υπάρχει συγκοινωνία. Και θα σου κόψει τα πόδια και δεν θα μπορέσεις να πας πουθενά. Εάν δεν υποταχθήσεις αυτόν, θα μείνεις εκεί που είσαι, όσο το να κλείσουν τα μάτια. Εάν όμως θέλει να υποταχθείς, αμέσως θα παίρνεις τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και θα πηγαίνεις ελεύθερα όπου θες. Ούτε ήτι τα κέρατα ταύτα, λέγει, η βασιλής αυτή της Αντιχρίστου τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα διάφορα αντίχριστα κοινωνικά συστήματα βοηθούσαν την Αντίχριστο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τις Αντιχρίστους βασιλείας τα οποία θα έχουμε στο μέλλον. Και εισερχόμεθα στον 14ο στίχο, ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσι και του αρνίων νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων και μετά αυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή.
Τώρα ερχόμεθα σε σύγκρουση πλέον. Θα έρθει μια στιγμή που θα συγκρουστεί αυτός ο Αντίχριστος και τα συστήματά του, τα κοινωνικά του συστήματα και οι βασιλείες και οι βασιλείες και οι άρχοντες και οι ηγεμόνες του κόσμου, τούτου θα συγκρουστούν κέρια με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι αρνίον. Ως αρνίον παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη. Με το αρνίον θα πολεμήσει ο Αντίχριστος, λέγει, αλλά το αρνίον θα τον νικήσει. Θα νικηθούν όλοι αυτοί, λέει. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει εμείς να παίρνουμε πάντοτε δύναμη, θάρρος, χαράν, ότι αν μείνουμε με τον Χριστό, θα νικήσει ο Χριστός. Ο Χριστός πάντοτε νικά. Ιησούς Χριστός νικά. Δεν νικά ο διάβολος. Οι χριστιανοί ονομάζονται εντάχθα κλητοί, πιστοί, εκλεκτοί, δια να δηλωθεί ο στενός σύνδεσμος αυτών προς τον Χριστόν, προς τον Κύριο, προς τον Βασιλέα των Βασιλέων, προς τον Παντοκράτορα Θεών. Αυτοί μετά του Χριστού του αρνίου θα νικήσουν το επτακέφαλον και δεκακέρατον θηρίων της Αποκαλύψεως. Οι χριστιανοί θα νικήσουν. Θα νικήσουν διότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Και ερχόμεθα εις τον 15ο στίχο και λέγει: τα ύδατα τα οποία είδες και εις τα οποία κάθεται η πόρνη, λαοί και όχλοι εσύ και έθνη και γλώσσε. Όλα αυτά τα ύδατα τα οποία είδες να κάθεται η πόρνη, λέγει επάνω, όλα αυτά είναι λαοί, φυλές και γλώσσες που υπάρχουν στον κόσμο. Και αυτά τα ύδατα δια των όχλων επί των οποίων κάθεται η γηνή καθορίζει περισσότερον ότι ομιλεί αμέσως περί της Ρώμης η οποία είναι το κυρίαρχος πολλών λαών και εθνών. Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες και το θηρίον αυτή μισήσουσι την πόρνη και ηρημωμένην ποιήσουσιν αυτήν και γυμνήν και τα σάχκας αυτής φάγονται και αυτήν κατακάψουσιν εν πυρή. Αυτήν την πόρνη όλος αυτός ο όχλος τον οποίον έχει, λέγει, και τον κυβερνά, αυτός ο όχλος, οι λαοί, οι γλώσσες, οι φυλές θα επιτεθούν εναντίον αυτής της γυναικός και θα την ερημώσουν, θα την γυμνώσουν, θα την εξαφανίσουν, λέει. Και είναι τούτο ακριβώς το σημείο ότι πάντοτε ο Χριστός νικά. Τα δέκα κέρατα τα οποία εμίσησαν την γυναίκα και την ηρήμωσαν από των κοσμημάτων της πρώτων και κατόπιν κατέφαγον τα στάχτας αυτής και έπειτα κατέκαψαν αυτήν, σημαίνουσιν επιμέν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την καταστροφή, την λαιλασία, την πυρπόληση της Ρώμης υπό των συμμάχων της λαών, η δία δε του Αλαρίχου, ο οποίος Αλάριχος, φύλακος των Γόθων το 410 μετά Χριστόν, κατέστρεψε τη Ρώμη εξ ολοκλήρου, επειδή των αντιχρίστων βασιλειών, ότι η κακία των και τα διεφθαρμένα των συστήματα είναι και η καταστροφή των. Τα κέρατα δηλαδή τα οποία είναι η δύναμη του αντιχρίστου θα γίνουν και το όργανο της καταστροφής του. Πόσον ψυχολογημένη είναι βαθία και βαθία αυτή η παρατήρηση. Η αμαρτωλή δηλαδή η ειδονή γίνεται καταστρεπτική οδύν. Πηγαίνει ο άνθρωπος στην αμαρτία και νομίζει ότι χαίρεται. Και είναι τούτο το οποίο ακούμε συχνά από τα παιδιά μας, τα οποία έρχονται στην εξομολόγηση και λέγουν: εγώ, λέγει, χαίρομαι, λέγει, χαίρομαι. Στην αμαρτία χαίρεσαι, παιδί μου? Ναι, λέγει, χαίρομαι. Πόσο χαίρεσαι, παιδάκι μου? Πόση ώρα χαίρεσαι? Πόση ώρα, μπορεί να μου πεις? Λίγη ώρα, λέει. Και αυτό δεν θα σου έρθει μετά λύπη και στενοχωρία? Δεν θα σου έρθει οδύν? Δεν θα σου έρθει καημός μεγάλος? Δεν θα χάσεις την ψυχή σου αιώνια? Και εσύ λέγεις ότι χαίρεσαι με την αμαρτία? Η αμαρτία σε χορταίνει τόσο που εχόρτασε και τον Άσο τον Υιόν, ο οποίος εχόρτανε με τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι κύριοι. Αυτό χαίρεσαι? Η αμαρτία αυτό σου δίνει?
Και εσύ απολαμβάνεις μέσα στο ποτήρι της αμαρτίας μια ειδονή σαρκική, η οποία είναι ολιγόλεπτος, και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ό,τι λέγει δι' ενός λεπτού εσχράς ειδονής πουλείς τον παράδεισον και αγοράζεις την κόλαση. Αυτό χαίρεσαι? Ναι, λέγει, χαίρομαι. Χαίρομαι το λοιπόν. Να δούμε πόσο θα χαρεί. Μετά θα έρθει η λύπη και η στενοχωρία και μετά θα τρέχει σέρνοντας τον Χριστό και θα ζητάς τη βοήθεια. Έτσι. Αυτό είναι ο κόσμος. Μήπως η σαρκική ειδονή και αμαρτία δεν καταντά συχνά σαδισμός, όπου η ειδονή και ο δίνης συμφύρονται στα προσφυλή αλλά και αμαρτάνουν τα πρόσωπα? Και ερχόμεθα προς το τέλος του κεφαλαίου. Ο γάρ Θεός έδωκεν στις καρδίες αυτών, ποιήσε την γνώμη αυτού και ποιήσε μία γνώμη και δούνε την βασιλεία αυτών το θηρίο, άχρητε λεστός είναι οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή εινίδεσε στην υπόλυση, μεγάλη έπουσα βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Και έτσι τελειώνει το 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, η σατανική συμμαχία της Αντιχρίστου Ρώμης και Αντιχρίστου υποτελών της Ρώμης, Αντιχρίστων βασιλειών και Αντιχρίστων συστημάτων, ώστε αργότερα να καταστραφούν αμοιβαίως ήδη δια της παραχωρήσεως του Θεού. Και όπως λέγει ο συγγραφέας, ο Θεός έδωκεν στις καρδίες αυτών, ποιήσε την γνώμη αυτού. Άκρη τελεστός είναι ο λόγος του Θεού. Η συμμαχία του θηρίου και των κεράτων θα είναι πρόσκαιρος μέχρι ότου εκτελεστεί το θείο σχέδιο. Εντάφτα καθορίζεται σαφώς ότι ομιλεί περί της γυναικός ως της πόλεως της Ρώμης, διότι αυτή είναι το κοσμοκράτηρα, έχουσα βασιλεία επί των βασιλείων της γης. Κατά βάθος δε είναι η πρωτεύουσα του Αντιχρίστου κατά τα τελευταία ημέρα του κόσμου, η οποία θα είναι και αυτή κοσμοκράτηρα κατά τις ημέρες εκείνης. Εδώ ο ερμηνευτής της Αποκαλύψεως υποστηρίζει ότι η πρωτεύουσα του Αντιχρίστου θα είναι η Ρώμη. Θα είναι δηλαδή ο Πάπας. Αυτό είναι κάπως διφορούμενο και υπάρχουν άλλες ερμηνείες οι οποίες δεν αποδίδουν αυτό το νόημα. Ο Αντίχριστος θα είναι Αντίχριστος. Δεν θα είναι ο Πάπας της Ρώμης. Μπορεί να είναι όργανο του Αντιχρίστου ο Πάπας της Ρώμης, αλλά δεν είναι αυτός ο Αντίχριστος, διότι ο Αντίχριστος ο ίδιος θα είναι ολόκληρο το θηρίον της κολάσεως, ολόκληρος ο Βελζεβεούλ, αυτός ο οποίος θα είναι αρχηγός πλέον επάνω στην γη, θα λάβει πρόσωπο ανθρώπου, θα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως μέσα του θα φωλιάζει ολόκληρος η κακία και η κόλαση, η οποία θα είναι εκδηλωμένη εις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο Αντίχριστος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα χτίσει τον ναό του Σοδομόντος, και αυτός ο Αντίχριστος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα κυβερνά έπειτα δια της μαγείας, αδερφοί μου. Ακούσετε τη λεπτομέρεια αυτή. Δια της μαγείας. Με τρόπους μαγικούς θα κυβερνήσει τον κόσμο ο Αντίχριστος. Αυτός θα κάνει τέρατα και σημεία. Και αυτός θα μετακινεί όρη και βουνά, αυτός θα ανασταίνει νεκρούς, αυτός θα κατεβάζει φωτιά από τους ουρανούς, αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κινεί τα νήματα του κόσμου με ένα κουτάκι και με ένα κουμπί. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Και έτσι τελειώσαμε, αδερφοί μου, το 17ο κεφάλαιο και πηγαίνουμε έπειτα στο 18ο κεφάλαιο, το οποίο θα αφήσουμε όμως για την επόμενη μας συνάντηση. Έχουμε ακόμη μια συνάντηση και μετά θα βρεθούμε μαζί τις 4 Οκτωβρίου. 4 Οκτωβρίου. Θα θυμίσετε την ημερομηνία. 4 Οκτωβρίου θα ξαναβρεθούμε. Έχουμε ακόμη μια συνάντηση την ερχομένη Τετάρτη και μετά 4 Οκτωβρίου θα είμαστε πάλι μαζί. Ως τότε, ως την ερχομένη μας συνάντηση, θα λάβουμε παράδειγμα. Είπαμε ότι μακριά από τας εορτάς γενεθλίων. Σύνθημα. Μην το αφήσετε, μην πηγαίνετε σε γενέθλια είτε μικρών παιδιών είτε μεγάλων ανθρώπων. Μην εορτάζετε ημέρα γενεθλίων, αλλά ημέρα εορτής του Αγίου μας, όποιον Άγιον έχουμε, την ημέρα εκείνη θα εορτάσουμε. Δεύτερο σύνθημα, όσοι έχουμε παιδιά, να τα προτρέπουμε μακριά από αυτά τα νεοφερμένα συστήματα που λέγονται δισκοτέκ.
διότι εκεί βασιλεύει πλέον η αμαρτία πέρα για πέρα και τα παιδιά σας τα χάνουν. Και το άλλο το οποίο να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, ότι η οποιανδήποτε περίπτωση και αν έρθει στον κόσμο τούτον η καταστροφή είτε από τον Αντίχριστο είτε από τις δυνάμεις του Αντιχριστού, δεν θα αρνηθούμε τον Χριστό μας, δεν θα δεχτούμε να λάβουμε τη σφραγίδα του, δεν θα δεχτούμε να πάρουμε τον αριθμό του, ο οποίος είναι αριθμός διαβολικός, 666. Θα προσέχετε δε περισσότερον τώρα εις τα τρόφιμα που αγοράζετε να τα ελέγχετε. Εάν δείτε πάνω τον αριθμό 666, διώξετε το αμέσως. Μην το πάρετε. Μην το πάρετε, διότι είναι ο Αντίχριστος. Και προσέχετε πολύ, δεν είναι τίποτε να πουλήσουμε την ψυχή μας στον Αντίχριστο. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία θα πάρει το τρόφιμο που γράφει 666 πάνω, έχει καθήπλιο. Και προσέξτε αυτά να είναι σταθεροί. Με αυτά τα συμπεράσματα, με αυτά τα συνθήματα, θα παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να είμαστε πάντοτε κοντά του, να μας φυλάξει από κάθε κακό και να ζήσουμε στον κόσμο τούτο με το θέλημά του και στην βασιλεία του την επουράνιο, να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.